Αρχείων Πολιτισμού στη Νέα Κούταλη της Λίμνου. Εδώ που κάποιοι άνθρωποι σπουδαίοι, κάποιοι οικογενειάρχες, κάποιοι νοικοκυρέοι άνθρωποι ήρθαν από την Κούταλη της Προποντίδας, ταλαιπωρημένοι, κυνηγημένοι με ταξίδια διάφορα και εκδιωγμένοι, και έστησαν αυτόν εδώ πέρα τον υπέροχο οικισμό. Ναυτικοί ήταν οι περισσότεροι και οι γεωργοί, και έτσι εδώ εξάσκησαν αυτό που ήξεραν πολύ καλά να κάνουν. Την τέχνη του ναυτικού, του ψαρά και κυρίως την ιδιαίτερη τέχνη του σφουγγαρά. Είμαστε εδώ διότι ένας παπάς σήμερα κάποτε ήταν ένας από τους τολμητίες που κατέβαιναν στα βάθη της θάλασσας για να φέρουν επάνω ένα προϊόν το οποίο σήμερα οι περισσότεροι και οι περισσότερες δεν το αγαπάτε, δεν το εκτιμάτε, δεν το καταλαβαίνετε διότι έχετε συνηθίσει στο πλαστικό. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι μισό αιώνα και παραπάνω, συγκεκριμένος μισό αιώνα, η τέχνη είναι πολύ περισσότερο αρχαία, κατέβαιναν στα βάθη της θάλασσας, παίζοντας τη ζωή τους κορώνα γράμματα για να φέρουν ένα προϊόν το οποίο θα άλλαζε την υγεία, την ομορφιά του κόσμου, το σφουγγάρι. Βρισκόμαστε μέσα στο Μουσείο Σφουγγαλιείας της Νέας Κούταλης της Λίμνου, μαζί με τον Παπά Άγγελο, ο οποίος, πόσα χρόνια παπά μου βούταγε στις θάλασσες? 50 χρόνια. 50 χρόνια βουτυχτής. Θα ανάψουμε τούρτα. Βεβαίως. 50 κεράκια. Ναι. Από το 56 μέχρι το 74 είμαστε με το ψάχνοντρο αυτό που βλέπετε εδώ. Από το 74 και ύστερα ήρθανε κάτι Ιμβρί από την Ήμβρο με άλλο εργαλείο, με μάσκα και με πέδιλα. Επανάσταση. Με κοπρεσέρια και με αυτά, με τα καλύτερα που σημαίνει. Ήρθαν. Αυτό ήταν επανάσταση για εσάς. Για μας βέβαια. Το μόνο εργαλείο αυτό, η μάσκα, που είναι, μπορείς και με δύο άτομα να κάνεις δουλειά που κάνουμε με 10. Με στο καίκι, με το σκάφαρο. Είχε τα προτερήματά της, είχε και τα ελαττώματά της. Να μου πεις ποιο, όταν δεν ήξερε με τη μάσκα, δεν ήξερε σε πόσα μέτρα είσαι. Γιατί έχει μερικά μέρη που είναι το καΐκι, η Φερρυπίν, είναι σε ειδικό μέρος, το δίτης είναι κάτω στο 50 μέτρα 60, ανοίγει το βιδόμετρο και λέει 20 μέτρα. Αλλά πιο εκεί ήταν ο δίτης κάτω. Και δεν ήξερε να κανονίσουν να πει. Είχες κάποιο ρολόι και βλέπεις τι μέτρα είσαι και αν είχες μυαλό, γιατί μόνο αυτοί που είχαν μυαλό δεν πάθαν τίποτα από την νόσο του δίτου, είτε με το μένα εργαλείο ή με το δέντρο. Άμα είχες περπέσει 30 μέτρα, 40 και έκανες, είχε άνθρωποι δυνατοί που κάναν και μισή ώρα, αλλά έπρεπε να κάνεις και το απαιτούμενο αποποίηση. Το λεγόμενο που το λέγαμε εμείς με τη δική μας γλώσσα, οξυγόνο. Να βγεις σιγά σιγά. Από 10 μέτρα μέχρι 1, να κάνεις τουλάχιστον 15 λεπτά. Να μην πω 20. Δεν έπαιτε πως μια φορά βγήκες χωρίς να κάνεις οξυγόνο και θα μπορούσε να. Όπως μας το έλεγε και ένας υποπηγέρχος, ο δάσκαλός μας, που πήραμε το δίπλωμα κυβερνήτου, επιτηρητού, γιατί χρειαζότανε. Πολλοί άνθρωποι μέσα στο ναυτιλόγιο, το Ιμαρχείο και εμείς το κανόνισε αυτός ο άνθρωπος, κυβερνήτης, επιτηρητής, το ίδιο πρόσωπο. Εγώ δυστυχώς και βλακεία μου
εφόσον ήμουν ναυτολογημένος καπετάνιος, είχαμε πάρει το κυβερνητικό, ήμουν και βουλευτής και βουλευτής αλαφία. Άμα πάθαινα κάτι, θα πήγαινα αξελάκια σας. Και τέλος πάντων δούλευα και τη μηχανή, αυτό ήταν προς δικός μου οικονομικό όφελος. Αυτό δε η ώρα που σας έλεγα προηγουμένως, το οξυγόνο, οι πιο πολλοί το πάθανε από εγωισμό. Όσοι πάθανε τη γνώση του δίτου, οι πιο πολλοί την πάθανε. Αφού είμαστε πέντε δίτες και βρίσκεις σε ένα μέρος, τελευταία σου διάπια που θα βγεις, κάθε του βγάλει άλλος, που είμαστε συνέτεροι. Πέντε δίτες, δεν το έξι οριζόντανε. Βγάζαμε τα έξοδα, πληρώναμε κόσμο, πεθαίρια, αυτά τα έξοδα κουμπάνης, είδε το έξι. Να κάτσεις, να κάνεις το πρώτο από πίσω. Να κάνεις το κάτω. Από το μόνο ξεχώνος που να μην σε κάνω. Δυστυχώς, πολύ. Εσένα σου έτυχε να δεις συνάδελφο, φίλο. Πολύ, έτσι. Πολύ. Πώς σου ήταν. Μαύρος έτσι. Και σε μια ώρα να γίνει λάθος. Με το ξεχώνο. Συγκεκριμένα να πάει στο μαθάκι. Τον έφερνε σε πάνω στο καΐκι και ήταν έτσι. Όχι. Όταν είσαι, όταν βγεις και λυθείς. Φαίνεται. Αρχίζει και φαίνεται. Ένας πρόσφατα συμβάν που είχαμε εδώ, κάποιος Θεοδόσιος Μπόρκας, την έφαγε από 30 χρόνια παιδί. Και δεν είναι τώρα 40 μέρες που πέθανε. Με δύο παιδιά, γυναίκα δασκάλα, ο άνθρωπος έτρωγε μες στο κρεβάτι χρόνια κατάκαιρας, έτρωγε, δεν γινόταν, δεν γίνεται. Κατρεύει με τα κιλά μόνος. Από εκεί άλλα νοσήματα, καρδιακά, πνευμονικά, τελικά πέθανε τέλος. Αυτός πέθανε, χτυπήθηκε στην κήμη, σε 35 μέτρα. Βασίσανε δυο καΐκια, ήταν κοντά παρέα, του κάνανε αποποίηση, 2-3 ώρες, δεν είδε αποτέλεσμα. Ο πατέρας του και βουλευτής και ιδιοκτήτης, δικό του στο ΚΑΙΚ, εκείνη την ώρα είχε και δίκιο βέβαια, γιατί είχε ακούσει πως ένα τριτογιώτης πήγε στο αεροδρόμιο και έγινε καλά. Και ακόμα από τον καημό του, τον παλικό του, μου λέει θα πάω εκεί. Ο μεν, όπως μας δίδαξε το υποπλήρες που σας είπα, ο κύριος Συνδύλιας, το ναυτικό είχε θάλαμο από πιέσεως, αλλά τα 10% αποτελέσματα είναι τις πρώτες 3 ώρες. Από τις 3 ώρες και τις 6 είναι 50%. Από τις 6 ώρες πέρασαν 13 ώρες που πήγε αυτός ο άνθρωπος. Το κάνανε το σχετικό οξυγόνο πάλι, το βάλανε στο βάθος που ήταν και το κάνανε την αποποίηση σιγά σιγά. 2-3 μέρες στο θάλαμο, ούτε μία καλυτέρευση. Δηλαδή να ρωτήσω κάτι, ολόκληρη η Ελλάδα ναυτική, με τόσους φογγαλείς, ένα θάλαμο από πιέσεως έχουμε. Μόνο το ναυτικό. Ένα. Το βασιλικό ναυτικό δεν είχε. Το ζητάμε βασιλικό ναυτικό. Δηλαδή, τόσα νησιά, όλα τα νησιά βουτάγανε. Υπήρχε μόνο ένα θάλαμο. Μόνο στην Αθήνα. Ναι. Δηλαδή έπρεπε να πάει κάποιος στην Αθήνα. Ή στην Αθήνα ή το πιο καλύτερο οξυγόνο ήταν στο Καϊκή. Είχε άνθρωποι μισοπεθαμένοι και γίνανε καλά. Μισοπεθαμένοι. Συζητούσαμε με άλλα Καϊκή. Εννοώ από κρατική μέρημνα μόνο Αθήνα. Από αυτό θα σε κάνει καλά. Γιατί συζητούσαμε με άλλους συναδέλφους που πάθανε κάτι Καϊκή σε άλλα και λέει, ήταν ο τάδιος που είναι μαύρος. Σύρμα που λέμε, το λέμε. Σύρμα κούνητος. Και είναι καλά. Έχει πολλά αποδεικτικά όταν καταλαβαίνεις, όταν κάνεις το οξυγόνο σου, την αποποίηση, δοκιμάζει το μόνο που δοκιμάζεις, αν σου έρχεται το ούρο. Και πολλές φορές τώρα με το 4 καιρό, με το σκάφο, με το πόλεμο αυτό του Βατριανδρόμου,
Τα αφήναμε, γιατί βρέτε εσεί οι Βρετάνοι. Τα αφήναμε και μα είναι πιο καλά. Αλλά με βάλω το σκάφο, εντάξει, δεν μπορούσε καμιά φορά. Άμα είχε ζώνη, άφηνε λίγο. Τι να κάνει. Προ τα κάνει. Πόσα κιλά ήταν αυτά που φόραγε επάνω. Αυτά ήταν. 50 κιλά ήταν, 40-50 κιλά ήταν, αλλά δεν καταλάβει τίποτα. Γιατί. Γιατί ο αέρα θα σε κόβει. Ούτε ο θώρακα αυτό ο θώρακα. Ούτε έτσι δεν το καταλάβεις. Όλα αυτά ήταν στον αέρα. Και τη δουλειά όλη την έκανε αυτό πίσω, ναι. Πίσω τζάμι, η βαρβάρα, η λεγόμενη βαρβάρα. Γιατί δεν έκανε βαρβάρα. Βγάλανε, έτσι βρήκαμε. Δεν μου λες, πώς όλο το χωριό εδώ στην Κούτα ήταν όλοι βουτυχτές, έτσι, στον καλάθος. Είχε 36 καΐκια. 36 καΐκια. Να μην μπούμε όλα τα καΐκια από 10 άτομα. Δηλαδή είχε κάτι ρηχήτια που πήγαιναν και τρεις και τέσσερις. Και μέχρι πού πηγαίνατε. Όλα τα ελληνικά παράδειγμα. Όλα. Ειδικά Κρήτη. Ειδικά Κρήτη πηγαίναμε γιατί το σουγγάρι ήταν πιο εμπορευόμενο εκεί. Μου πεις πώς, τι είχε, σαν αλαφρύ. Ένα τόσο σουγγάρι φιλπίν μπορεί να δίνει 100 γραμμάρια και έβαλε 50. Ο έμπορας του σύμφερε πολλούς κομμάτι. Και λέει, ναι, αλαφριά. Ναι. Εδώ τα του Βορείου Αιγαίου είναι πολύ σκληρά. Κρήτη, του λέει, ο Γιώργος πήγε στην Κρήτη, το καλή αυτά δεν ήταν στην Κρήτη. Όταν έχουμε έμποροι, πρώτα απ' όλα, ποιος δούλευε στην Κρήτη, δεν είχε τους δικούς του, τα πλοκάνια, τα όξα πόξα. Λέει, τάδε, ο Ιουτάδε είναι στην Κρήτη, τώρα. Πρώτα, σε σένα πρώτα. Και συμφωνούσαν. Δεν μου λες, πώς σας επιλέγανε, ο καπετάνιος τους έλεγε θα δεις εσύ και εσύ. Οι πιο πολλοί μας κάναν κουμπάρι για να τους παίρνουν μαζί. Αν με αυτοί δεν παιδιά. Να μην φέρουν κι άλλα πράγματα τώρα και τα κυρία. Να μην λέμε πολλά πράγματα. Βλέπαμε ποιοι ήταν με το τάδε καϊκή του Γιώργου του Καϊκή, ποιος ήταν, καταλαβαίναμε πως ήταν άξιοι του έθνου μας και πηγαίναμε. Άρα λοιπόν έπρεπε να υπάρχει ομάδα, σύμπνοια, να μπορεί καθένας. Καθένας έπαιρνε, εντάξει, δουλεύοντας, εσύ άφηνες ένα αυτό πίσω σου. Και ο Γιώργος σου, η γιτάρα σου, ο άλλος, σε τσιμπούσε μόλις εγώ και σε βαρκάνιες, λέω πως θα θέσει πάνω μαζί. Είμαστε όλοι, μερίδιοι. Τα μόνα σκοβελευτιά που ήταν νοικοκυρμένα δεν είπες του Καλίνη. Η Καλίνη ήταν, όπως μας λέγανε, η ένας φιγκάζι με 15 δίτες πλήρωμα, ερχόταν τις Παναγίες και περνάνε. Οι πιο πολλοί θα μένουν στο ναό. Ναι, δεν μου λες, αυτοί που μένανε πίσω, πώς σκέφτονταν συνέχεια αυτούς που οι γυναίκες, οι φιλενάδες. Το βράδυ εδώ τέτοια ώρα ήταν όλα κατά κλίση. Άμα είπαν τα καλύτερα λίγο οι άδειτες, ήταν όλα κατά κλίση. Η γυναίκα με τα μαντήρια και τα αυτά ήταν, ας πούμε, βέβαια τα χρόνια ήταν για βάλε τώρα, 50 χρόνια και 60, ήταν διαφορετικά. Οι γυναίκες ήταν σημαδημένες που σας πήγαινε, δεν βγαίνουν όξο. Ναι, πες μου κάτι, όταν φεύγατε, τα τσούρμα, ναι. Όταν φεύγανε, γινόταν χορός, γινόταν πανηγύρι. Πανηγύρι, μέγας αγιασμός, όλα τα καλύτερα στο κανάλι εδώ, στην προβήτα, 2-2-3, 3-4-4 και φεύγανε μαζί λοιπόν ομαδικά. Με τραγούδια, με χαρές. Φυσικά. Εδώ στο βουνό πάνω δεν είχε το δασάκι αυτό, δεν είχε ιδιαίτερα ακόμα πολλά και πήραν ο κόσμος χαιρετούσαν τα καλύτερα και φεύγανε και στην επιτροφή προκόταν βρήκε του τάδε το καλύτερο, του Γιώργου το καλύτερο, του Άγιου το καλύτερο και τρεπιέρανε αυτές που ήταν οι άντρες μέσα και περιμέναν λοιπόν με χαρές και με... Δεν μου λες, σκέφτηκες ποτέ όταν έφευγες ότι μπορεί να μην ξαναγυρίσεις, το έχεις στο κεφάλι σου μέσα. Όχι το στενόμαστε, έχω κάνει δουλειά αυτή, αλλά είπαμε, πρώτα-πρώτα η λογική. Ο άνθρωπος είναι μαθημένος σε μεγάλες πιέσεις, φτάνει να τηρεί τα... Να δουλεύει το μυαλό. Να τηρεί τα... Τους κανόνες. Πρέπει να κάνει τους κανόνες.
Εσύ ήσουν σίγουρος δηλαδή ότι έτσι και τηρήσεις τους κανόνες όλα θα πάνε καλά. Όλα, ούτε δεν κατάλαβα τίποτα. Ούτε οξυγόνο δεν έκανα από μια ώρα. Μια φορά που ήμουν στο πόδι λιγάκι και έτσι παράλυσε, έκανα μια μισή ώρα. Βγήκα πάνω, εντάξει. Μέσα στη θάλασσα, ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που συνάντησες εκτός από το οξυγόνο? Μια φορά μου κόπη χλώθος εκτός. Ήμουνα σαν δικήθερα, ή του λένε. Μπορώ και κόπια στη μέσα, στην Ισραήλια. Εντάξει, ζωήσα λιγάκι από αέρα, γιατί μόλις κοπήσει το μεσαίο του κομβίου, ανοίγνε, όλα σχάλε τα λουλιά, σταματάει ο αέρας. Ήστερα σιγά σιγά, έτσι, κομμάτι, κομμάτι, γίνεται πάνω. Ήμουν και παιδί, ήμουν και 22 χρονών, 23. Τα αναπολύσεις εκείνα τα χρόνια ή θέλεις να μείνεις πίσω? Πολλά. Θα ήθελες να ξανάσαι, πόσο είσαι τώρα? 81. Θα ήθελες να ξανάσαι 20 για να ξαναπέσεις? Θα ξαναπεφτέρεις? Μέχρι 70, πρωτού γίνω παπάς, το 2000 έγινε παπάς. Το 2000 πετούσε. Δεν φοβήθηκες τίποτα? Τι φοβήθηκα, τίποτα. Ούτε σιλόξα που λένε αυτά είναι παραμύθια. Τι, δεν υπήρχε? Δεν υπήρχαν? Σαλάθα, με περνούσα. Απάνω στη λόφτα, κάποια λάδες περνούσα, δίναν σημασία. Μόνο ο στόχος, ε. Εκεί, Γιώργο, ο βυθός καταλαβαίνεις να μέθει. Και αν μπορεί να πας 40 μέτρα 50, όσο πας, τόσο πιο πολλά βρίσεις κάτω, σου λες, κι εγώ καμιά φορά που λέω, πριν 60 μέτρα, τι θες, εσύ είμαι 60 μέτρα. Βλέπεις. Να πέφτει κανένα παρθένο μέρος. Δεν μου λες, τα φέρνατε πίσω. Έγινε κανείς πλούσιος από αυτή τη δουλειά? Έχτισε, δηλαδή έγινε πολυκατοικίες, έκανε... Εμείς ζήσαμε, εγώ μεγάλωσα 8 παιδιά που είχα πίσω. Έξι δικά μου και δύο φιδόμαστε. Το ένα του πρέπει να φρονώ, τα άλλο δυόμιση. Λοιπόν, έκανα σκητάλι. Ναι, άλλο θέλω να πω. Εσύ μου δεις ημεροκάματο. Θέλω να πω, όλη αυτή η δουλειά, όλη αυτή η αγωνία, όλος αυτός ο θάνατος να σε περιβάλλει, γίνατε πλούσιοι τόσο πολύ που να αξίζει τον κόπο, που να σας κυνηγάει το κράτο? Δεν κάναμε κάτι. Το Οκτώβριο προκόμαστε, εγώ είχα μια ψαρόβατα και ένα ψαρά. Έβγαλα τα τριπλά από τα σκουάρια. Άρα γιατί λοιπόν πήγαινε στα σκουγκάλια? Γιατί αυτή ήταν η δουλειά μας. Από μικρή είχα μάθει και βέβαια πήγε για τον καπετάνιο, αν μας έλεγε κανείς κάτι, θα το βάλαμε και θα. Ρε το Γιώργο, θα μου πω, καπετάνιο μας είναι. Ο ιδιοκτήτης είναι. Ναι. Άρα λοιπόν είναι ένα άλλο κύτταρο αυτό που είναι γραμμένο μέσα σου, έτσι. Είναι μια δουλειά, άμα δεν την αγαπάς, Γιώργο, δεν την κάνεις ακόμα. Και εμένα μου λένε μια φορά, με φωνάζουν στην πύλη να λειτουργήσω. Μου λέει, δεν μπορεί, δεν ευχαριστώ. Σε εσένα ευχαριστώ, Μαθήνα. Είναι πράγμα, το κάνεις με αγάπη. Αν δεν το κάνεις με αγάπη, κάθε πράγμα που κάνεις, δεν το κάνεις σωστό. Πες μου κάτι, Κούταλη, παλιά πατρίδα. Δεν ξέρω, εμείς είμαστε μικρασιάτες. Εμείς, το πατέρα μου, το χωριό που την διώξανε, το 22, έπαιρνε το τυχείο, το ζεσμέ. Το Ρεΐντερ, γιατί όπως λένε, Ρεντελιανή. Από το Ρεΐντερ ήταν ένας πασάς και το λέω τα Ρεΐς και είχε το Ρεΐντερ που λένε το ποτάμι. Και το βγάλα Ρεΐντερ. Εμείς είμαστε από εκεί. Αι Δημήτρη, πήγαμε στο προς την Πύρινα. Όλοι οι Ιεράπετρα κάτω είναι Ρεντελιανή. Οι Κασιάτες. Δεν άκουγες ιστορίες από αυτούς τους ανθρώπους? Ήταν βουτυχτάδες, δεν ήταν, πηγαίνανε? Όχι, όχι. Οι γονείς που ήρθανε, που ήρθαν εδώ στο 22, ήταν αργολιασμένοι. Δεν είμαστε γεννημένοι. Εδώ γεννηθήκαμε. Ναι. Μας λέγανε πως τους πήγανε από τους δεσμέ, πήγαν στη Μήλο, στον Αδάμαντα. Ναι. Μέσα στο σχολείο και καθίσανε ένα μήνα. Ήταν 40 άτομα μέσα, ένα γκρουπ μαζεμένοι. Και ύστερα από 40 μέρες λένε, θα σας πάμε εδώ κάτω το ελληνικό. Στη Βάλτιζα. Γιατί ήταν πιο πολύ γεωργοί, αλλά ήταν και πιο πολύ σουγκαράδες μέσα. Οι Ινοί, από την παλιά της Μητέρη, οι οποίοι ερχόνταν εδώ και βοηθούσαν. Στην Ευρωπαϊκή εδώ και δικιά μας εδώ.
λεγόμενες μύθρονες. Λοιπόν, και λέει, θα πάμε εις λίγο. Ερχόνται εδώ, τους δικούς μας μαζί. Τι είσαι εσύ Γιώργο, Γιώργος, πάρε 30 στρέμματα. Εδώ υπάρχει ένα μοναστηράκι, το οποίο το παραχωρήσανε οι καλόγεροι στην κοινότητα του παιδινού, το παλιό παιδινό. Λένε πως το έχουν με συγκύλιο δωρεά. Από το Φωτιανό μέχρι το Λιδοπόλη ήταν τα χωρά χώρα του μοναστηριού. Πήραν οι δικοί μας οι Γεωργοί, πήραν από 30 στρέμματα. Πατέρα μου είχε 30 στρέμματα, χωράφη και τα δουλεύει. Και το χιλιάρικο το είδαμε τα πήγε μου σάλασσα. Θυμάμαι που έφερα το φόρμα, τα πρώτα χιλιάρια που έφερε, τα πιάνε, κάτι καφεδιά τώρα και τα βλέπαμε λοιπόν. Και όλοι μας. Πώς ξυπνάς ένα πρωί και λες θα μου δείξω. Πώς έγινε εσύ από Γεωργός που σας φέρανε εκεί. Εγώ δεν πήγα, τα χωράφια δεν πήγα. Δεν σ' άρεσα. Δεν πήγα. Ήθελες μπλε το χωράφι. Δεν πήγα. Ήθελες μπλε να είναι το χωράφι. Σας είπα, πηγαίναμε από πρωτόπαρκη μέσα στο εδώ, βγάλαμε τα φυλάδια, πηγαίναμε με Μαρκοσιέρος, άλλος... Γιατί σε τράβηξε πιο πολύ η θάλασσα από το χώρο. Εκεί ήταν η πηγή τη. Και η απόφαση να βουτήξεις κάτω. Είχαμε, άμα γεννηθείς μέσα σε δίνα της βάρκας, λέει βέβαια, τα πάντα. Η σεντίνα είναι εκεί που μαζί με τα νερά και τα βγάζουν. Λοιπόν, εκεί μέσα γεννηθήκαμε στις βάρκες. Εγώ είμαι στο διάστημα αυτό που και παπάς που είμαι ακόμα, με το γυαλί, τα ποδάς, γυαλάς, με το γυαλί, με το γάδι και με τις άδειες. Δεν μου λες. Είδατε κάποιο χαΐρι από το κράτος να σας βοηθάει εσάς όλους τους που καλείς. Όχι, τίποτα. Να έρθει να πει, ρε παιδιά, κάνε μια επικίνδυνη. Μας έλεγε. Όχι, όχι. Που πουλούσαν τα αφεντικά τα σουγάλια, τους δίνανε μια επιδότηση. Και μας... Άλλοι μας δίνουν, άλλοι μας δίνουν. Τέλος πάντων. Σε όλα τα χρόνια να μας δώσουν. Δεν μας δίνανε. Μερικά τελευταία πια που δίνανε πιο πολύ, πήραν κι εμείς. Λέγανε πως τη δίνουν την ενίσχυση των αφεντικών. Κάποια ασφάλεια, κάποια πρόνοια, κάποιο... Ασφάλεια είχαμε, πληρώνανε από εσύ. Μετά. Είναι αυτό το λόγιο, το πανελικό. Ναι. Όλοι είναι αφορολογημένοι. Ναι. Ο δίκτης είναι αφορολογημένος, ο ναύτης όλοι. Αυτό όμως είναι μια περιουσία του ελληνικού κράτους το να έχει αυτό το στόλο. Είχε ακόμα μία φυστά. Έτσι. Αμή. Ναι. Και δεν είχε κάνει κάτι ιδιαίτερο. Όχι. Και μετά πώς σταμάτησε αυτή η δουλειά. Σταματήσανε. Φύγανε οι νέοι οι πιο πολλοί. Είχε πάθει μια αρρώστια τα σκουγκάρια. Αρχίσαν και φεύγανε τα καράβια. Πήγαινε λοιπόν, είδε τα καράβια ζωή καλή. Δύο φορές την εβδομάδα και τρεις. Άλλα Μασεντόνια και αυτά. Εδώ είμαστε σε 10 μέτρα, Γιώργο μου, 10 άτομα. Από ένα μέτρο το καθένα είχε. Από ένα μέτρο το καθένα. Άπλητη, τι καταλαβαίνει, τα βρεμένη και τα καίκια παλιά. Καμιά φορά φεύγαμε την πρώτη Μαγιά, 2 Μαΐου, 5 Μαΐου. Είχε και ακόμα καιρή ανάποδη. Το ζωρίζαν λίγο οι στόχοι, σκάλανε, βάζανε νερά. Αφού πρώτη βραδιά να κοιμηθώ και είδαν το στρώμα μου με μπαμπά και ήταν το στρώμα αυτός μουσχεμά. Τέλος πάντων. Τα κοπανούσες λιγάκι και αυτό ανοίγανε. Και τα επισκεπάζατε καθοδόν. Ε. Πόσες φορές τα δείξαμε σε κανάλια, άλλα, σκάλινε και αυτά, να το φτιάξουμε. Τέλος πάντων. Παλιό, σαλακούρες. Παρ' όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά. Η τελική ανάπτυξη του δεν κάναμε φόβο, δεν είχαμε φόβο. Δεν το πόσο να ρε παιδί μου πουλιάξει, μην πατάρει, μην το... Όχι, όχι, όχι. Ποτέ. Όχι. Εγώ είμαστε στην Τίνο, θέλω να πούμε πάνω εδώ κάπου 2 Αυγούστου, 3, και αν δεν αντάνει να βοηθήσουμε στην Τίνο, ξέρω. Και για βλέπω, φερμάρει το Μαρκούς λοιπόν, βγαίνω και βλέπω το καΐ. 100 μέτρα μακριά όσο μακούτσια είχε. Πρέπει να κάνω το χέρι μέσα, πάρε να γίνει, δεν θα μείνω εδώ. Ας πούμε, μπαμπά, εκεί δεν συγκύρω τι είναι. Κάνε φορά το πάρε, ίσα, 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 κοντά. Μόνο εσύ θα πάρει τη σκάλα, λοιπόν. Λύνομαι, λοιπόν. Τα τρέβαγε, και πήγαν, λοιπόν.
Και φουντάραμε και καθίσαμε. Μα πάει το πρωί. Το πρωί έρχεται ο ναύτης, λέει, παιδιά, τα χαρτιά γιατί έχει απαγορευτικό. Λέω, θα πάμε να βγάλουμε μερικές πούσιες, λέω, να πάμε και θα πούμε στα δόκο. Αν δεν φέρνει, θα πούμε, μας περιμένει. Μου ξυπνάμε στο ΟΤΕ να κάνουμε τηλεγράφημα στην γυναίκα μας, να μας περιμένει. Και λέγαμε λόγω καιρού, καθυστερούμε. Μας λέει ένας στο ΟΤΕ, καθόλου στον πάγκο. Λέει, για πάνω με παιδιά, λέω, ναι. Λέω ότι βλέπεις καιρό, σκοθείτε να δείτε. Από την άκρη για πάνω είναι γουνάτσα, λέει, προς το Καποντόρο. Βρε, για να πάμε πολλά βράδια πρώτα, σουγάρια, είχαμε ξάρα σουγάρια αφημένα, δεν τα αφήναμε όπου ταλιάζαμε κάθε μήνα, ταλιάζαμε. Στην Κρήτη τα στέλναμε με το καράβι, τα πηγαίναμε στο πρακτορείο, τα ζυγίζαμε, πληρώναμε τα μεταφορικά, κοιτάμε στον παππό, στο καράβι, και το καράβι, πάλι στο καράβι, εδώ, στη Σλήμπη. Καμιά φορά χανόταν δεν κάνω σοβαλή. Έλα. Δεν μου λες, η πιο επικίνδυνη στιγμή που είπες, όχ, τώρα τι γίνεται. Εγώ δεν είπα κανένα φρόγο. Όχι. Όχι, δεν είπα. Με τη βάρκα μου, με ψαρόδοκα είπα, με τα καίδια, τα σκουέρα, τα. Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν γυρνάγατε και κάποιος πάνω από το τσούρμο δεν ήταν μαζί. Δεν υπήρχαν τέτοια. Δηλαδή οι θάνατοι δεν υπήρχαν, όχι. Δεν είχατε. Εδώ. Όχι. Εδώ δεν είχατε. Όχι, όχι. Ωραία. Να πεθάνει άνθρωπος προς τη δουλειά, όχι. Πού το αποδίδεις αυτό. Το αποδίδαμε, είμαστε οικογενειακές δουλειές. Και καθόμαστε και μια μέρα και δυο να γίνεις καλά εσύ εκεί στερα. Οξυγόνος, συνέχεια, εκεί. Και φουνταρισμένοι που είναι το καλύτερο βράδυ που κοιμούνται οι άλλοι, εκείνος κάτω. Με αυτό που στόδεκε, αυτό θα το πάρει. Και όπως γινόταν. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε εδώ το χορό, τους χορούς του Δήμου και αυτά τα πράγματα. Όχι, έτσι. Κάναν διασυντάσεις, κάναν, χορεύανε. Τα πάντα, αλλά τέτοιο πράγμα δεν είχαμε να έρθει να λείπω κάποιος που καεί. Όχι. Όχι. Ευτύχημα. Ναι, με εκεί που χτυπιόταν και φεύγανε από τη δουλειά, εντάξει, ερχότανε. Ήρθανε κάνα δυο, τρεις, ήρθανε. Τελικά το χτύπημα της σφουγγαλίας ήταν ποιο, η αρρώστια των σφουγγαλιών. Όχι. Η αρρώστια των σφουγγαλιών. Ύστερα. Από τι έγινε αυτή η αρρώστια. Από το Τσελομπίρκ ύστερα. Χαλάσαν τα σφουγγάλια όλα. Εγώ έτυχε να είμαι ακόμα με την αρρώστια, ήμουν δίτης ακόμα. Και είχα και καίκι με ένα γαμπρό μου, συνεντρικός, τι να κάνω από εδώ, από εκεί, τη βολέψαμε. Ύστερα, φύγανε ο κόσμος, οι οποίοι φύγανε από τα καράβια, σου είπα. Σου λέει, ναι, τώρα, σου λέει ξανά από το χτίς. Όταν πήγε μια φορά με το καράβι, ξανά λέει, Γιώργο, έλα και εσύ, με όλα, φύγανε. Όταν η Ρωσία έχει δημιουργήσει ένα τέτοιο πρόβλημα και έχει χαλάσει τα σφουγγάρια ενός πελάγους ολόκληρου, ενός λαού ολόκληρου, πρέπει να αποζημιώσει αυτό το κράτος, το λαό. Τίποτα δεν είναι. Μάλιστα. Δεν ζητήθηκε ποτέ κάποια αποζημίωση. Όχι. Έτσι. Όχι. Το συζητήσατε μεταξύ σας. Το συζητήσαμε. Καλά σας. Μέχρι καλά σας. Ήρθα ένας έφυγε στην πάντα. Οι νέοι δεν πηγαίνουν αυτά. Τώρα είναι δύο καϊκάκια είναι εδώ και έχουν ζωχανία και έχουν και βουτάνε και βγάζουν και αυτό δουλεύουν. Τα νέα παιδιά που είναι εδώ στο χωριό, τι ξέρουν για αυτή την ιστορία, τίποτα. Τίποτα. Τα νέα παιδιά, τίποτα. Τα νέα τα παιδιά, τίποτα. Θα προέτρεπες κάποιους νέους που θα μας ακούσουν τώρα να το δούνε με άλλο μάτι Δεν υπάρχει, δεν έχει πια. Τώρα βγήκε το τεχνικό, το άλλο το πλαστικό. Το φυσικό, το. Σου λέει, θα πάρω ένα με πέντε. Κι όμως, από ό,τι ξέρουμε, το σφουγγάρι δεν κάνει μόνο για πλησίματα, είναι και ιατρικό, είναι και χίλια δύο πράγματα. Το σφουγγάρι ειδικά, όταν το επεξεργάζεσαι και το. Έχει κάτι σε φάρμακα μέσα, γίνει κίτρινο, είναι σφουγγάρι.
Αυτό το σκοτώνει. Σε 5-6, 3, 10 έφυγε την κέρδηση. Άλλο ράδι. Του λέει, μα είσαι. Έχετε φυσικό να κρατήσει 2 χρόνια. 3. Έχετε το μόλι το σπάει τα νεύρα τώρα. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που μου είπες, μου μάθες. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος θα ήθελε να ξαναβουτήξει, αλλά δεν θα θέλει τα εγγόνια του να το κάνει αυτό. Εγώ άμα ήθελα, τα εγγόνια δεν με ξέρουν μέχρι προκαιρού και ήμουν βουτούσα. Είχαμε στο βαρκό να με βάλα και εγώ που μπορούσα, δεν έκανα. Στα κλειφτά τα γυρίζα. Ποιο με την Ινδίνα, εδώ φρακικό πία. Κατερίνη, τόπορο πία, με το βαρκάκι, με ένα βαρκάκι, 6 μέτρα. 2 άτομα μέσα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καιρός να δω. Γεια σας.